Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή Λόγω Αλήθειας από το στούντιο του Ορφέας Web TV. Μαζί μας και πάλι ο κύριος Βασιλιάδης Δημήτριος, να συνεχίσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης της Ελλάνιας Εθερικής Γραφής, η ώρα της αλήθειας για τα Ελλάνια κοσμικά σύμβολα. Κύριε Βασιλιάδη, γεια σας και πάλι. Γεια σας κύριε Κανελόπουλε, γεια σας κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το πώς δημιουργούνται τα σύμβολα. Και όπως είχαμε δει και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχουν οι κύκλοι της πραγματικής δημιουργίας. Το είχατε δει σε σχήματα, βέβαια, δεν το αναλύσαμε. Αλλά στην ουσία, αυτός ο δημιουργικός κύκλος της ΑΟΜΕΓΑ του ανθρώπου, όλων των συμβολικών δυνάμεων της ΑΟΜΕΓΑ δημιουργίας, είναι στην ουσία η δομή και όλη η σύσταση της δημιουργίας του ΙΟΤΑ δημιουργήματος, που δημιουργείται από τα δημιουργήματα του ΑΟΜΕΓΑ του ανθρώπου, του ΙΟΤΑ όμως, του πραγματικού ΑΟΜΕΓΑ. Και έτσι θα δούμε τώρα ότι αυτή η διαδικασία τηρείται με ασφάλεια και τον ίδιο ακριβώς δημιουργικό κύκλο ΑΟΜΕΓΑ, που το ΩΜΕΓΑ εδώ έχει 9 γεωμετρημένες γραμμές, όπως το βλέπουμε στην οθόνη μας, δεν ξέρω αν μας το έχει βγάλει το κοντρόλ. Ναι, ναι, το βλέπουμε τώρα. Το βλέπετε τώρα στην οθόνη. Λοιπόν, και βέβαια, στο τέλειο αριθμητικό αποτέλεσμά του είναι πολύ συγκεκριμένο, άμα δούμε τα νουμεράκια, διότι όταν τα προσθέσουμε όλες τις πρέπει αριθμητικά, δηλαδή 1 συν 2 συν 3 συν 4 συν 5 συν 6 συν 7 συν 8 συν 9, μας βγάζει το σύνολο 45, το οποίο αν συμπυκνώσουμε τον αριθμό 45 4 συν 5, θα δούμε ότι μας βγάζει 9. 9 είναι στην ουσία το νέο δημιούργημα. 9 είναι η δημιουργία. Η κάθε νέα δημιουργία είναι 9 στην ουσία. Το αριθμητικό γεωμετρικό αποτέλεσμα των μοιρών, πάλι, άμα το δούμε με τις γωνίες, είναι. Έχουμε στην ουσία 8 γωνίες, οι οποίες είναι 90 μοιρών, ορθές γωνίες δηλαδή. Που αν πολλαπλασιάσουμε τις 8 γωνίες με τις μοίρες, θα βρούμε 720 μοίρες, που στην ουσία στη συμπύκνωσή του πάλι το 7 συν 2 μας κάνει 9. Πάλι 9 δημιουργία. Τυχαίο είναι, λέτε? Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τυχαίο, έχουμε πει. 8 γωνίες εξωτερικές τώρα, 270 μοιρών, μας φέρνουν, αν τις πολλαπλασιάσουμε, 2160 μοίρες. Και αν προσθέσουμε τώρα το 2 συν το 1 συν το 6 συν το 9, συν το 6, θα δούμε ότι πάλι βγάζει 9. Και στις μοίρες εσωτερικές και στις εξωτερικές και στις γωνίες βρήκαμε το ίδιο. Το σύνολο των γωνιών τώρα είναι 8 συν 8 εσωτερικές και εξωτερικές. Που πόσο μας κάνει? 16. Ναι, αλλά 6 και ένα πόσο μας κάνει, κύριε Κανελόπουλε? 7. Το 7ο επίπεδο του Διός. Η 7 επίπεδη δημιουργία. Και αυτό τυχαίο θα είναι. Άρα να δούμε οι αποστάτες πώς θα μας αποδείξουν πώς κάνανε αυτή τα σύμβολά τους. Βεβαίως, αυτό το ΩΜΕΓΑ. Καταρχήν δεν είναι γεωμετρημένα τα σύμβολα. Καλά, ναι. Αυτό το διαπιστώσαμε και το είδαμε. Δεν το διαπιστώσαμε, το είδαμε μάλλον. Έτσι. Άρα το γνωρίζουμε, δεν πιστέψαμε τίποτα. Το είδαμε πώς το γράφουν. Άρα γνωρίζουμε ότι είναι αγιομέτρητα. Λοιπόν, ακριβώς. Και βεβαίως, αυτό το ΩΜΕΓΑ το σχηματίζουν 9 γραμμές. Τόσο απόλυτα νομοτελειακά, αληθινά, θεία, στα ιερά σημαντικά Ελλάδια μοναδικά σύμβολα της δημιουργίας του ΩΜΕΓΑ Α και του Α ΩΜΕΓΑ. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο σύμβολο, το Α, στην γεωμετρική ανάπτυξή του, με βάση το σημαντικό Α της εταιρικής μέαδρο γραφής. Το έχουμε ξαναπεί ποιο είναι το σημαντικό το Α και ποιο είναι το Α. Ναι, είναι το σύμβολο που βλέπουμε πάνω. Παίρνοντας λοιπόν τα δύο γιώτα, τα οποία τα ενώνουμε στην κορυφή και μετά ενώνονται με την τέταρτη γραμμή του ΩΜΕΓΑ του σημαντικού, που είναι το νούμερο 4, και προσθέτοντας τις πλευρές αριθμητικά 1 συν 2 συν 4, πάλι μας βγάζει 7, δηλαδή το επίπεδο του Διός και της δημιουργίας. Μόλις σχηματιστεί το λάμδα από τα δύο πρώτα γιώτα και εμφανίζεται στην ουσία το δέλτα με το 4, το δημιούργημα που λέγαμε, που το κρατούν πάνω στον χώρο τα δύο γιώτα δημιουργήματα, έτσι ακριβώς, όπως το βλέπουμε στο σχήμα μας. Το δέλτα που είναι σε δύο Ολύμπια κωδικά ονόματα και αρχίζουν με το δέλτα, είναι το κωδικό όνομα Δία και η Δήμητρα.
Και σε δύο κωδικά ονόματα μέσα στον κωδικό, όπως είναι η Αφροδίτη και η Ποσειδώνας. Και βεβαίως, με δέλτα, μόνο συμβολίζεται και αποτυπώνεται γράφοντας η ίδια η δημιουργία. Άρα το α είναι η δημιουργία των δύο ιώτα. Που το είχαμε πει από την αρχή πώς ενώνονται, θυμάστε, στην πρώτη εκπομπή. Ακριβώς, ακριβώς. Που ενώθηκαν σε ένα α. Και κρατούν αυτά τη δημιουργία και το δημιούργημά τους, που είναι η ίδια η απόλυτη ανέλυξη και δημιουργική δημιουργία της δημιουργίας του ΑΟ. Από το Α μέχρι το Ω είναι η ολότητα του ΑΟ του ανθρώπου. Μέχρι να γίνει η Ιώτα ολοκληρωμένο και να μπει στη δημιουργία του ΑΟ της εταιρικής αποτύπωσης και να δημιουργήσει το Ιώτα, το δημιούργημα δηλαδή, το ΑΟ του ανθρώπου. Δηλαδή στην ουσία όλη η ανέλυξή σου σαν άνθρωπος είναι από το Α μέχρι το Ω για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί που πρέπει. Για να καταλάβουμε λίγο και την κωδικοποίηση των συμβόλων και την αποκωδικοποίησή τους. Και στην ουσία σου λέει το κάθε σύμβολο τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις σε αυτό που αναφέρει, όπως είπαμε, το Ιερό Ελλάνιο Κείμενο, η Πατρώα Ουσία. Να ενωθείς με το όλον φως, το Άρη, το Εν και να βοηθήσεις να πας μετά σε μια υπερκόσμια δημιουργία. Τώρα είσαι εδώ, από το Α στο Ω κάπου. Και αυτή είναι η διαδικασία σου. Άρα, κύριε Βασιλιάδη, σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να είναι εντός της δημιουργίας και να λειτουργεί μέσα στη δημιουργία. Μόνο από εδώ. Χωρίς προδοσίες, χωρίς αποστασίες. Μόνο από εδώ. Μα δεν μόνο από εκεί, δηλαδή, ακριβώς. Πού θα πας. Από το Α, όταν ξεκινάς από το Α που είναι η αρχή, πού πρέπει να πας. Δεν πρέπει να πας στο Ω. Μα και ανάποδα να πας. Από το Ω στο Α, άμα δούμε το Α και το Ω της εταιρικής αποτύπωσης, είναι το ίδιο σύμβολο, σαν να το βλέπεις ακριβώς. Είναι ένα, είναι μια μονάδα, αλλά μέσα στη διαδρομή αυτήν ο άνθρωπος πρέπει να ανεληχθεί, να δημιουργήσει και αυτός για τη δημιουργία, όχι για τον εαυτό του, όπως έκανε ο πατέρας Γιαχβέ, που είδαμε στα άλλα, που δημιουργεί και τους λέει και εγώ είμαι και κανένας άλλος. Όχι, εδώ φίλε, έχεις το δικαίωμα εσύ ως άνθρωπος, όταν είσαι μέσα στους νόμους όρκους, στην ιερή ισοζυγία και εκτελείς πάντα για το στόχο και το σκοπό που είναι ίδια η δημιουργία. Δεν είναι άλλος ο στόχος και ο σκοπός. Να συνεχίσεις τη δημιουργία, τη δική σου και εσύ. Δεν μπορείς να φύγεις από εδώ. Από το άλλο θα πας στο Ω. Και προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Όλο παρεθέσεις είμαστε πάλι. Δεν λοιπόν, πειράζει, είναι χρήσιμες, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, γι' αυτό δεν σας διακόπτω. Αλλά στο λέει ξεκάθαρα όμως εδώ. Δεν στο λέει. Δηλαδή πρέπει να νοούμε λίγο αδογμάτιστα, με καθαρό μυαλό, τι γράφει εδώ μέσα. Δεν μπορούμε ναι, να το δούμε. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Είπα, θα μπορέσουμε με καθαρό μυαλό να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. Προχωράμε τώρα. Η γεωμέτρηση του Α έχει ως εξής. Πέντε γωνίες εσωτερικές και μία εξωτερική. Τρεις γωνίες 60 μοιρών επί τρία μας κάνουν 180 μοίρες. Δύο γωνίες των 120 μοίρων επί δύο μας κάνουν 240. Και έχει και μία γωνία 300 μοίρων. Συνολικά 180 συν 240 συν 300 μας βγάζει πάλι 720 μοίρες. Και 7 συν 2. Συν 0, πάλι μας κάνει 9. Στο Ω τώρα, παίρνοντας από τις πλευρές τις γεωμετρημένες του συμπαντικού Ω για την κατασκευή του Ω του ανθρώπου, του Α δηλαδή, γεωμετρείται και κατασκευάζεται ως εξής. Και εδώ θα καταλάβουμε πολλά πράγματα τα οποία όταν πρωτοβγήκανε τα πρώτα Ελλάνια κείμενα, πολλοί συνέλληνες με ρωτούσανε γιατί πήρε το 1 και όχι το 2. Γιατί πήρε το 2 και όχι το 3, γιατί το γράφει έτσι. Άμα διαβάσουμε συγκεκριμένα θα το δούμε. Λέει εδώ πέρα, βλέπουμε ότι έχουμε ας πούμε το Ω το σημαντικό, που έχει κάποια νούμερα στην οθόνη μας. Το βλέπουμε. Ξεκινάει 1, 2, 3. Το 1, το 2 και το 3 με τη σειρά, άμα δούμε, έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Μετά είναι το 4, το 5, το 6, το 7. Λοιπόν, 6 φορές χρησιμοποιούμε την 6. Η 6 είναι αυτή. Ναι, βλέπουμε στο θέμα μας. Φαίνεται από εκεί, ωραία. Που στην ουσία η 6 είναι το 1 τρίτο της 1 πλευράς. Της 2 πλευράς και της 3 πλευράς που είναι ίσες. Δύο φορές παίρνουμε την 4 πλευρά, η οποία είναι τα 2 τρίτα της 1, 2 και 3. Βλέπω ότι ακόμα και η διαίρεση και το μέγεθος της κάθε πλευράς είναι πολύ συγκεκριμένη.
Ναι, παρακαλώ το κοντρόλ να αφήσει την εικόνα. Δύο τρίτα και ένα τρίτο. Ναι, είναι σημαντικό να το βλέπουμε στο οθόνη μας, βεβαίως. Λοιπόν, άρα το 4 είναι τα δύο τρίτα της 1, 2 και 3. Και με τη σειρά προτεραιότητας την 1 για κλείσιμο. Οπότε, αυτό το γεωμετρικό αριθμητικό αποτέλεσμα είναι 6 συν 6 συν 6 συν 6 συν 6 συν 6 συν 4 συν 4 συν 1 ισούται με 45. 4 συν 5. 9. Μας κάνει 9. Πάλι το 9. Και με ξεκάθαρο μήνυμα στους πυλώνες του ωμέγα δείχνει τη δημιουργία και την τέλεια αναπαραγωγή της δημιουργίας του δημιουργήματος πλέον. Γιατί είναι τους ίδιους νόμους όρκους. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο ωμέγα τώρα. Εδώ τι έχουμε τώρα. Το 1, το 1 9 ιώτα δημιούργησε το δεύτερο ιώτα. 6 συν 6 συν 6 ισούται με 18. Τα βλέπουμε. Ίσον 9. Είναι αυτά που βλέπουμε τα εξάρια. Ναι. Ωραία. Πάλι 9. Και φυσικά η 4 συν 4 συν 1 αυτό που βλέπουμε πάνω στο σχήμα μας. Πάλι 9 μας βγάζει. Μια αποκαλυπτική τριάδα των 9, άμα πάρουμε τα 9 για τώρα. 9, 9, 9, πόσο μας κάνει τις 9, 27. Πάλι 9. Πάλι. Όσο τα ελάνια σύμβολα της εταιρικής δημιουργικής γραφής μας. 27 δεν είναι. Η αλφα ωμέγα. Πολύ τύχη βλέπω. Που όλα μαζί. Βασιλιάδη, πολύ τύχη βλέπω εδώ πέρα. Ναι, που όλα μαζί 27, 2 συν 7 μας κάνει 9. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν υπάρχει τύχη. Και όλα είναι νομοτελειακά δημιουργημένα για να νοήσεις και να δημιουργήσεις και εσύ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ως άνθρωπος, ως γιώτα δημιούργημα. Ως σέλη. Τρεις κύκλοι στο ωμέγα, ομόκεντροι, απόλυτοι, δημιουργούν την ολότητα που βλέπουμε κάτω. 1 συν 4 συν 4, 9. 1 συν 8, 9. Είναι τα εξάρια, 3, 6, 18, 8 και 1, 9. 3, 6, 18, 8 και 1, 9. Να τα εννιάρια. Μονά είναι τριαδική ολότητα μονάδα. Είναι μονάδα τριάδα ολότητα του ωμέγα αυτό. Του ανθρώπου. Τριαδική ολότητα μονάδα. Είπαμε όλα είναι μονάδα και όλα είναι τριαδική ολότητα μονάδα. Ε? Και αυτό τυχαίο. Έτσι. Δεν νομίζω. Τώρα θα διαπιστώσουμε το τεράστιο μεγαλείο. Αν και από την έκφραση που πήραμε και εγώ και εσύ κύριε Κανελόπουλε, ήδη το διαπιστώσαμε από τα αποτελέσματα που βγαίνουν. Τις δυνάμεις του αω του γιώτα, αλλά και τις ευθύνες που έχεις ως δημιουργός, αλλά και την αληθινή δημιουργία, ολότητα μονάδα 1. Αλφα ωμέγα έναντι το αλφα ωμέγα του ανθρώπου, μιλώντας οι αριθμοί, τα μαθηματικά, η γεωμετρία, ο νους, η νόηση. Μια ανάσα κύριε Βασιλιάδη, θα συνεχίσουμε σε θα λίγο. Πάρω μια ανάσα. Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε σε λίγο, αφού δούμε πρώτα κάτι ενδιαφέρον. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε κύριε Βασιλιάδη, δεν θέλω να χάσουμε καθόλου χρόνο στη σημερινή μας εκπομπή. Δεν θα χάσουμε χρόνο. Πραγματικά η ΑΟ, η εθελική ελάνια γραφή συμβόλων και δυνάμεων με αριθμητικά αποτελέσματα του κάθε συμβόλου, όπως βλέπουμε στην εικόνα μας, στο σχήμα μας, στην επόμενη σελίδα, εδώ πέρα, βλέπουμε το σύνολο της πρώτης ενεάδας του συμβόλων, ποιο είναι το συνολικό αριθμητικό του αποτέλεσμα. Βλέπετε κάτι νούμερα κάτω από τα σύμβολα που έχουν 28, 18, 9, 6. Αυτά όταν τα προσθέτουμε, το σύνολο βγαίνει 101.
Το 28, το 18, το 9 που βλέπουμε στα σύμβολα είναι ο κωδικός τους, δηλαδή. Έτσι. Είναι η πρόσθεση των γραμμών που είδαμε το... από τα κομμάτια. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με τις γραμμές από το ΜΕΓΑ. Έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα για να γίνει κατανοητό. Ναι. Τώρα, πάμε στην επόμενη νεάδα. Και εδώ είναι νεάδες. Μια παρατήρηση πριν συνεχίσετε. Εδώ συμπεραίνουμε ότι αυτοί οι αρρύθμιση που μας έχουν μάθει μέχρι τώρα, δηλαδή στις... Δεν ισχύει. Είναι πάλι και αυτό. Αφαίρεται η αποστασία, αλλιώς. Χωρίς επικοινωνία. Αλλιώς θα πάει. Μα είναι δυνατόν ποτέ, θα το ξαναπώ πάλι, γιατί είναι δυνατόν ποτέ ο αποστάτης να δημιουργήσει και να φέρει ή να κατασκευάσει νομοτελειακό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Δεν λειτουργεί με νομοτέλεια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δημιουργήσει. Η δημιουργία είναι μία. Και μόνο με στη δημιουργία δημιουργείς. Ό,τι είναι εκτός δημιουργίας είναι κατασκευή, παραφύση, όπως το είδαμε, αλλίωση. Και οδηγήσε σε άλλους δρόμους, άλλα μονοπάτια. Όλα τα παρά. Δηλαδή είναι έξω από τη δημιουργία στην ουσία. Όλα τα παρά. Ωραία. Τι να συνεχίστε, κύριε Βασιλιά. Οπότε, το σύνολο της κεντρικής ενεάδας, βλέπετε ότι ακόμα και τα σύμβολα τα 27 της εταιρικής, είτε στην εταιρική αποτύπωση, είτε στην αποτύπωση του ανθρώπου, είναι χωρισμένα και αυτά σε ενεάδες. Δεν είναι χωρισμένα, στην ουσία αδιέρετο είναι, αλλά για να το κατανοήσουμε λίγο. Το σύνολο λοιπόν της κεντρικής ενεάδας συμβόλων είναι όμικρον γιώτα, από το όμικρον γιώτα ως το όμικρον, είναι 103, εάν προσθέσουμε. Και αν πάμε τώρα στο σύνολο της πρώτης ενεάδας, που είναι ο μέγα π, εκεί είναι το σύνολο 105. Γιατί η πρώτη ενεάδα είναι ο μέγα π. Δεν ξεκινάς από το α, από το ωμέγα ξεκινάς. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ε? Σωστά, σωστά. Όπου και να ξεκινήσει το ίδιο είναι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Τρίτη. Ή θα ξεκινήσει από εδώ ή θα ξεκινήσει από εκεί, όμως αυτά είναι κύκλος. Είναι ολότητα. Εντάξει, εδώ πέρα έχει γίνει ένα τυπογραφικό λάθος, οκ. Okay. Διορθώνεται, αλλά ας δούμε λίγο την ουσία. Είναι 105. Και τι βρήκαμε εδώ, βρήκαμε 101, 103, 105. Το σύνολο των τριών ενεάδων μαζί τώρα, άμα τα προσθέσουμε, εδώ θα δείτε τι βγαίνει τώρα, κύριε Κανελόπουλε. Βγαίνει σύνολο 309 και 3 συν 0 συν 9 μας κάνει 12, αν σας λέει κάτι το 12, και αν συμπιέσουμε το 12, είναι 1 συν 2, μας κάνει 30. Ολότητα μονάδα των τριών, τριαδική ολότητα μονάδα δηλαδή. Το 12 όμως είναι και οι 12 Ολύμπιοι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Αυτή η δημιουργική μονάδα ολότητας του Ιώτα, που δημιουργεί το Ιώτα το δημιούργημα, και τώρα η ολότητα του Ιώτα και η συμβολική γραφή του και τα μαθηματικά, γεωμετρικά αποτελέσματα της δημιουργίας του δημιουργήματος του Ιώτα της ΑΟ της εθερικής και το ΑΟ δημιουργίας του Ιώτα και το ΑΟ έχει ως εξής. Βλέπουμε τώρα πάλι τα σύμβολά μας του ανθρώπου. Έτσι. Το σύνολο της πρώτης ενεάδας, το α, είναι 80. Κάντε τις προσθέσεις εκεί πέρα εσείς. Ωραία, ναι, σημειώνω. Το σύνολο της κεντρικής ενεάδας, όμικρον γιώτα όμικρον, είναι 103. Είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Το σύνολο της πρώτης ενεάδας, ο μέγα π, στην αποτύπωση του ανθρώπου, είναι 122. Και σύνολο των τριών ενεάδων του ΑΟ του ανθρώπου είναι 305. Και αν τα συμπιέσουμε και τα προσθέσουμε, θα βρούμε το 8. Και το δηλαδή 8 το τι είναι, κύριε Βασιλιάδη? Το άπειρο, Το άπειρο. Άρα βλέπουμε πως από το σύνολο των συμβόλων της δημιουργίας του ΑΟ προκύπτει το 8 που είναι το άπειρο. Δηλώνοντάς μας ότι οι δημιουργίες των δημιουργημάτων, οι δικές μας δηλαδή, είναι άπειρες. Και μόνο από εκεί το άπειρο θα αποκτήσει άπειρες δημιουργίες. Γι' αυτό λέμε δημιουργίες για τη δημιουργία. Και μάλιστα άπειρα. Η αλφα ωμέγα ολότητα του γιώτα βγάζει 3. Μονάδα. Όπου δίνει την άπειρη δύναμη και δυνατότητα στο δημιούργημα να δημιουργήσει άπειρα και μόνο αυτό. Μόνο αυτό έχει την δυνατότητα να το κάνει. Δηλαδή τα γιώτα που έφτιαξε τα ψεύτικα εκείνος ο... Μην τον ονομάζεις. Πατέρας, ναι, τους. Όλα θα αναφέρεται. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Γι' αυτό και ήρθανε και κλέβουν από εμάς. Γι' αυτό και κάνανε όλη αυτή την αλλίωση, όλη αυτή την παραποίηση. Ακριβώς εκεί που χτύπησαν οι αποστάτες, οι αποστατικές δυνάμεις.
Και η μεγάλη πρωτοσία της δημιουργίας είναι ακριβώς εκεί. Που το γιώτα της ΑΟ δημιουργικής ολότητας του άπειρου, δηλαδή, παρέδωσε το δημιούργημά του ΑΟ στους αποστάτες. Ενώ μαζί με το δημιούργημά του και τη δύναμη και τη δυνατότητα όλης της δημιουργίας, διότι στα δημιουργήματα των δημιουργημάτων μεταβιβάζεται αυτόματα όλη η δύναμη και η δυνατότητα της δημιουργίας με την εμφάνισή τους στον υλικό τους κόσμο και στον χώρο περιβάλλοντος της δημιουργίας. Όσο τα γιώτα θα παραδίδουν στις αποστατικές μοιασματικές δυνάμεις τα δημιουργήματά τους, πάντα προς το άπειρο θα μολύνουν οι αποστάτες. Άρα και η μόλις είναι άπειρη τώρα. Η προδοσία είναι άπειρη που έκανε ο Έλληνα άνθρωπος από το Α, του ανθρώπου. Και το γιώτα που δεν δημιουργεί, απλά δεν υπάρχει σε καμία κοσμική ζωή, κατέχοντας όλο το περιβάλλον μας, ορατό και αόρατο, υλικό και άειρο, φυσικό και μεταφυσικό. Πάντα το γιώτα θα παραδίδει από την πρώτη μέρα το δημιούργημά του με όλες τις δυνάμεις και δυνατότητες της δημιουργίας του άπειρου από το Α έως το Ω σε αυτούς. Είδες πόσο χάλια είμαστε τα πράγματα. Καταλαβαίνεις τι λέει εδώ. Τι έχει γίνει. Κύριε Κανελόπουλε. Δεν σκέφτομαι αυτό εγώ, κύριε Βασιλιάδη. Πόσο μεγάλη προδοσία. Σκέφτομαι ακριβώς, όχι αυτά που λέτε, ότι πόσο άπειρη είναι και αυθονία, πόσο άπειρη είναι λογική, πόσο άπειρη ελευθερία που είναι δικιά μας και μας τα έχουν κλέψει. Που και πόσο άπειρη είναι η προδοσία μας. Ακριβώς. Πόσο άπειρη είναι η προδοσία μας. Απλώς σκέφτομαι ότι όλα αυτά μπορούμε να τα αποκτήσουμε γιατί είναι δικά μας. Και ό,τι έχουν είναι κλεμμένα. Ναι. Πάντα το γιώτα θα. Όπως. Κοίταξε να δείτε. Όπως από την πρώτη μέρα της εμφάνισής σου στον πλανήτη, λέει, όπου και να πέσεις, δεν έχει σημασία. Είτε σε χριστιανική οικογένεια, για να το καταλάβουμε λίγο, είτε σε μουσουλμανική, ή σε εβραϊκή, ή σε θηβετιανή, ταοιστές, σε ινδουιστές, σε καθολικούς, σε μασόνους, σε ιουσίτες, σε οποιαδήποτε παγανιστική ή αιρετική, όπου και να πας, όπου και να πέσεις, όπου και να εμφανιστείς, είτε σε γιόγκα, σε μόγκα, ρέικι, μέικι, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είτε σε οικογένεια δημοκρατικών, ρεπουμπλικάνων, αριστερών, κεντρών, μεσαίων, δεξιών, ακροδεξιών, κουμπουλιστών, σε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ακόμα σε χώρα που, μιλούν αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά, ρώσικα, κινέζικα, τουρκικά και ό,τι άλλη γλώσσα, διάλεκτη δηλαδή. Και με ένα εκατομμύριο ακόμη τρόπους όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, επαγγέλματα, οικονομία, νόμοι, δικαιοσύνη, μόρφωση, διδαχές, πολιτική, κυβερνήσεις, καθεστώτα, σχέσεις, τα πάντα είναι δικά τους. Τα πάντα. Βιβλία, να πάμε εκεί, συγγραφείς, υγεία, φάρμακα, διατροφή, τα πάντα. Έτσι, όπου και να πέσεις, όπου και να έρθεις, οι φωνιάδες, οι προδότες του δημιουργήματός μας, είμαστε εμείς τα γιώτα. Και θα το παραδώσουμε σε αυτούς από την πρώτη μέρα που θα εμφανιστεί στη Γαία. Αυτό που λέγαμε σε κάποιες εκπομπές ότι οι γονείς θα παραδίδουν. Και αυτό γίνεται ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς. Ή όπου στην κοσμική ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο εδώ. Έτσι. Ωραία. Εάν είσαι χριστιανική οικογένεια, θα το παραδώσεις εκεί. Και θα πέσεις. Και θα πιέσεις κιόλας να έχει. Θα το εκβιάσεις, θα το τιμωρήσεις. Είδες που τιμωρούν τα παιδιά. Να πας στην εκκλησία, να πας εδώ, να πας εκεί. Θα περάσαμε κι εμείς. Έτσι. Με φοβίες. Επειδή εσύ και όταν θέλεις με τη βούλησή σου να το παραδώσεις. Α, με τη δική μας βούληση γίνονται τώρα. Και ούτω καθεξής για κάθε κατηγορία, είτε δόγματος, είτε διαλέκτου, γλώσσας, οτιδήποτε. Με φόβο και πίεση ταΐζεις το δημιούργημά σου με όλα αυτά τα κατά των αποστατών. Και να μάθει να κάνει αυτό το ίδιο και στο δικό του δημιούργημα, στο Α, το δικό του παιδί αύριο μεθαύριο, που θα δημιουργήσει. Και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να παραδώσει και αυτός το δημιούργημά του. Διότι λες ότι είναι παράδοση. Αχα. Παράδοση. Το δίνεις, μάλιστα. Είναι παράδοση σου, Γιώτα, ο θάνατός σου, ο αφανισμός σου. Είναι δυνατόν να είναι παράδοση. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα μάθαμε, έτσι κάνουμε, που μας λέγανε οι γονείς μας. Αλήθεια. Πότε τα βρήκατε, ποιος σας τα έδωσε, αναρωτιέται ο συντάκτης. Πού σας τα έδωσε και τα βρήκατε έτοιμα, δίχως καμία αποδεικτική νοητική διεργασία. Και τα δεχτήκατε. Και μέχρι πότε, πού θα βγει αυτό. Εδώ τώρα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μας. Ο καθένας μας ξεχωριστά. Πού είναι η νόηση. Να γιατί φταίμε. Παρέδωσες γιώτα το ΑΟ σου, αυτή την άπειρη δύναμη δημιουργίας
που όλες οι άπειρες δυνάμεις του Απείρου στόχευσαν, ενώθηκαν και συντάχθηκε η νομοτελειακή δημιουργία. Και τώρα με τις άπειρες δημιουργικές δυνάμεις του ΑΟΜΕΓΑ σου, όλο το άπειρο θα γίνει και θα γεμίσει με δημιουργία και δημιουργήματα της νομοτελειακής δημιουργίας του ΑΟΜΕΓΑ της εταιρικής αποτύπωσης, όπου αυτό το σύμβολο του Απείρου, όπως το βλέπουμε, θα περάσουμε σε αυτό. Μετά σε το άλλο άπειρο, μετά στο άλλο άπειρο, μετά σε αυτό το άπειρο, μέχρι όλο το άπειρο να γίνει ένα. Με τη δημιουργία και όλα τα δημιουργήματα. Ένα με τη δημιουργία στην ολότητα και όλη η δημιουργία ένα με το αρχικό δημιουργικό της, το όλον φως, το Άρη το Ε, για να αρχίσει η δημιουργία των υπερκόσμων. Πάμε ξανά στην Πατροαουσία να το δούμε αυτό που αναφέρει και να το καταλάβουμε τώρα. Δηλαδή εσύ δημιουργείς ως δημιούργημα άπειρο το άπειρό σου, το δημιούργημά σου, το οποίο επίσης είναι άπειρο, το άλλο που είναι άπειρο και πρέπει όλο αυτό τώρα εμείς να το ξαναφέρουμε για να γίνει αυτό. Πώς το παραδώσαμε ως άνθρωποι? Εμείς το κάναμε, ξαναλέω. Και αν δεν λειτουργήσουμε έτσι, δεν θα καταλάβουμε και τι έχει γίνει. Πρέπει να το καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η προδοσία του δημιουργήματος. Γυρίζοντας προσωπικά, καθένας ακούγοντας αυτά, κύριε Βασιλιάδη, και ανοήσει, θα αντιληφθεί ακριβώς τι προδοσίες έχει κάνει ο καθένας μας. Και πόσες κάνει καθημερινά. Και πόσες κάνει καθημερινά. Καθημερινά. Γι' αυτό έχω επέμενα και σε προηγούμενες εκπομπές να δούμε και τον ορισμό της προδοσίας. Να το ξαναδούμε, να δούμε τι λέει μέσα. Για ποιο λόγο το λέει. Τώρα θα το καταλάβεις πιο καλά. Θα καταλάβεις και τον ορισμό καλύτερα της προδοσίας. Τίποτα δεν γράφτηκε απλά για να γραφτεί. Γράφτηκε για να νοήσει ο άνθρωπος. Όπως έχω ξαναπεί, ο Αρτέμις ως Όρας, εκτός από πρόεδρος, εκτός από όλες τις άλλες ιδιότητες που φέρει, είναι ένας τεράστιος μηχανισμός αφύπνισης όλων των Έλληνων ανθρώπων απαταχού της γέας. Έχει γράψει. Και δεν είναι η πρώτη φορά, όπως δήλωσε ο ίδιος, που έχει γράψει. Το έχει κάνει και σε προηγούμενες εμφανίσεις του, εσαρκώσεις του στον χώρο. Και σαφέστατα μπορεί και να ξανάρθει και να ξαναγράψει. Το θέμα είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος και να φύγει από αυτό το τέλμα, από αυτή την αποστασία και να πάει στην ανέλυξη. Και αυτό γίνεται μόνο με τη γνώση και με την ένωση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, και η λέξη γνώση και η λέξη ένωση τελειώνουν με τρία ίδια σημαντικά σύμβολα. Ωμέγα, σίγμα, ήτα. Όσοι. Που είναι και από μόνο του μία λέξη. Τυχαίο είναι και αυτό. Καμία λέξη δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει τύχη. Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει σιγά σιγά να μελετούμε και να μπούμε στην έννοια του κάθε συμβόλου και να νοήσουμε για ποιο λόγο γράφεται και κάθε λέξη με αυτά τα σύμβολα. Και τι σημαίνει το κάθε σύμβολο. Για ποιο λόγο. Πού απευθύνεσαι όταν το αναφέρεις. Και με μεγάλη προσοχή, κύριε Βασιλιάδη, στη συνέχεια των εκπομπών μας, γιατί για σήμερα τελειώσαμε εδώ. Θα συνεχίσουμε και πολύ σύντομα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά όλους τους ανθρώπους αυτό το θέμα που συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, τελειώνει και πάρα πολύ γρήγορα αυτός ο χρόνος εδώ πέρα, ο αποστατικός. Τελειώνει τελικά. Πολύ γρήγορα, λοιπόν... αλλά εμείς όμως το θέμα θα το τελειώσουμε με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι, με ακριβώς την αποτύπωση όπως αναφέρει ο συγγραφέας ο κ. Αρτέμις Όρας. Το κείμενο το συγκεκριμένο μπορεί να το τελειώσουμε, αλλά το θέμα μας δεν θα το τελειώσουμε, διότι δεν τελειώνει, γιατί δεν έχει μόνο αρχή. Έτσι, δεν έχει τέλος. Ακριβώς. Και ό,τι έχει αρχή, δεν έχει τέλος, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.